Πάμε στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Μανώλης Καρτζονάκης. Την καλησπέρα μας, κύριε Καρτζονάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας, κύριε Παναγιωτόπουλη, κυρία Βουλή. Καλησπέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πώς θα χαρακτηρίζατε την επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία της Κρήτης? Ένα πρώτο σχόλιο. Η επιδημιολογική εικόνα είναι μια εικόνα η οποία έχει αρκετά κρούσματα. Τα κρούσματα όμως, όταν λέω αρκετά, εννοώ, για να μην δημιουργηθούν λαθασμένες εντυπώσεις, είναι κρούσματα τα οποία τα παρακολουθούμε. Είναι κρούσματα τα οποία αφορούν μαθητές και ορισμένους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός τμήματων μονοψήφιος, ο οποίος έχει κλείσει αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Κάθε μέρα λαμβάνουμε στοιχεία και είμαστε δίπλα στα σχολεία και στο πρόβλημα και εφόσον χρειαστεί γίνονται, προχωράμε σε αναστολές τμήματων. Μάλιστα. Οπότε ελεγχόμενη κατάσταση. Ελεγχόμενη κατάσταση σε σύγκριση με δύο εβδομάδες πριν, κύριε Καρτζονάκη, δεν ξέρω. Υπάρχει μια σταθεροποίηση στον αριθμό των κρουσμάτων, καταγράφεται μια ύφεση. Υπάρχει μια μικρή αύξηση. Υπάρχει μια μικρή αύξηση. Αναμενόμενη ως ένα σημείο. Είμαστε τώρα, από ό,τι λένε οι ειδικοί, σε μια κυριαρχία της όμικρον, η οποία έχει μεγαλύτερη διασπορά από τις προηγούμενες μεταλλάξεις. Και από την άλλη πλευρά, φυσικά, έχουμε παιδιά και εκπαιδευτικούς οι οποίοι νοσούν από ασυμπτωματική έως μέτρια συμπτώματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να προσέχουμε, ξέρετε, για να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση πρέπει να γίνουμε μια σειρά και μια σειρά πραγμάτων. Δηλαδή, πρώτα είναι το εμβόλιο, ο εμβολιασμός. Μετά είναι η τήρηση των μέτρων, των υγειονομικών. Είναι το τέστινγκ, το οποίο γίνεται δύο φορές την εβδομάδα στη σχολική κοινότητα. Και μάλιστα πρέπει να το πούμε ότι είναι η ομάδα εκείνη του πληθυσμού η οποία ελέγχεται συνεχώς, διαρκώς και επαναλαμβανόμενα. Και αυτό νομίζω μας έχει φέρει ορισμένα καλά, πολύ καλά αποτελέσματα, δηλαδή με την έννοια του ότι πολύ γρήγορα βρίσκονται τα κρούσματα και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Αυτός ο συνδυασμός αυτών των τριών παραγόντων νομίζω θα μας δώσει γρήγορα τα αποτελέσματα εκείνα που όλοι θέλουμε, δηλαδή να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Σε και σιγά σιγά νομίζω προς τα εκεί πάμε. Ποια περιφερειακή ενότητα έχει επηρεαστεί περισσότερο? Κοιτάξτε, σε επίπεδο σχολείων γενικά η εικόνα που έχουμε στην Κρήτη, ανεξάρτητα από τα κρούσματα, είναι ότι περίπου τα μισά σχολεία και ο μισός εκπαιδευτικός πληθυσμός εν γέννη βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Ναι. Αυτό αποτυπώνεται σε κάθε επίπεδο. Στο τι προσωπικό έχουμε, στο τι μαθητές έχουμε, άρα και στο τι κρούσματα υπάρχουν. Περίπου πάνω κάτω αυτό είναι, αυτή είναι η εικόνα. Μάλιστα. Πάντως και ο αριθμός των παιδιών που μεταφέρονται στο νοσοκομείο δεν είναι μεγάλος, είναι σχετικά μικρός ο αριθμός. Δεν προκαλεί την ανησυχία για τα κρούσματα στα σχολεία, καθώς τηρούνται και στο έπακρον τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μάλιστα, μάλιστα. Το είπα και πριν, ναι, ότι έχουμε από ασυμπτωματικά έως μέτρια συμπτώματα. Μάλιστα. Κύριε Καρτζονάκη, να πάμε τώρα στο 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο. Ο μετασχηματισμός του σχολείου βάλια στον 21ο αιώνα. Ακριβώς. Θέσεις, αντιθέσεις και συγκλήσεις. Ένα συνέδριο που θα λάβει η χώρα τον Μάιο. Από τώρα όμως ναι, η περιφερειακή εκπαίδευση Κρήτης προετοιμάζεται πυρετοδός για την επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου. Για πείτε μας, κύριε Καρτζονάκη, ο βασικός στόχος ποιος είναι? Όπως είπατε, μιλάμε για το 4ο συνέδριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αλλά μιλάμε για ένα θεσμό ο οποίος εξελίσσεται. Τα συνέδρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, τα οποία αποτελούν, φαίνεται να αποτελούν ένα θεσμό και έχουν ένα πολύ καλό αποτύπωμα στην εκπαιδευτική κοινότητα και τα προηγούμενα τρία και ελπίζουμε και αυτό το 4ο, καθώς έχουμε ένα πλήθος ανακοινώσεων, έχουμε κεντρικές ομιλίες με σημαντικά θέματα από σημαντικούς ομιλητές και όλα αυτά, να λάβουμε και αυτό υπόψη μας, με το μετασχηματισμό των αναγκαίων που έχει συμβεί στο 3ο και θα συνεχιστεί στο 4ο, κάνοντας το συνέδριο εξ αποστάσεως. Έχουμε αποκτήσει λοιπόν και μία εμπειρία πια, και αυτό οφείλεται στην πολύ έτσι, συστηματική και σκληρή δουλειά συναδέλφων, τεχνικών και πληροφορικών του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, αλλά και εν γέννη πληροφορικών από διάφορα σχολεία, οι οποίοι μας βοήθησαν και έχουμε μετασχηματίσει τα συνέδριά μας τώρα σε εξ αποστάσεως. Το 4ο συνέδριο λοιπόν προγραμματίζουμε να είναι εξ αποστάσεως, θα γίνει τον Μάιο, μας αφορά και βάλαμε ως θέμα το σχολείο του 21ου αιώνα πώς αλλάζει τις θέσεις, τις αντιθέσεις και τις συγκλήσεις.
Και σίγουρα έχουμε... με δεδομένο ότι υπάρχει. Ναι, διέχουμε μια σχολική πραγματικότητα διαφορετική τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχουν, θα υπάρχουν σίγουρα και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, που δεν γνώριζαν και οι ίδιοι άνθρωποι τι τους περιμένει με τη λόγω πανδημίας. Ακριβώς, νέα δεδομένα μέσα σε μια επιδημιολογική κρίση. Βέβαια, διαμορφώνονται νέα δεδομένα. Και πρέπει να πιάσουμε και την ψυχολογία βέβαια της μαθητικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών. Σωστά, κύριε Καρτζονάκη, σε αυτές τις περιπτώσεις που επηρεάζουν. Το σχολείο είναι όλοι. Κύριε Παναγιωτόπουλο, το σχολείο είναι όλοι. Είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι οι μαθητές, είναι οι οικογένειες. Πρακτικά είναι όλη η ελληνική κοινωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Συνεπώς, το τι συμβαίνει στο σχολείο αφορά την κοινωνία και το τι συμβαίνει στην κοινωνία αφορά το σχολείο. Αυτός ο ενδυνάμει διάλογος που υπάρχει, τον αναδεικνύουμε και μέσα από τα συνέδριά μας, δείχνουμε τις νέες τάσεις, πού πάει το σχολείο, αυτό θέλουμε και με το τέταρτο συνέδριο, και είμαστε εδώ, και αυτό δείχνει η προκήρυξη του τέταρτου συνεδρίου, για να ανοιχνεύσουμε τις ατραπούς και τους καινούριους δρόμους όπου πρέπει να βαδίσει το σχολείο μέσα από τις συγκλήσεις, τις αντιθέσεις, αλλά εν τέλει να δούμε ποιο είναι αυτό το νέο παράδειγμα που προτείνουμε για το σχολείο όπως έρχεται τις επόμενες δεκαετίες. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα, βέβαια, κύριε Καρτζονάκη, να πούμε περισσότερα αναφορικά με το συνέδριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κάναμε μια πρώτη κουβέντα, θα τα ξαναπούμε. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω το εξής. Πρόσφατα έχουμε εκδώσει τα πρακτικά του τρίτου συνεδρίου. Ναι. Το τρίτο συνέδριο έγινε τον Οκτώβριο του 2020 μετά από περιπέτειες. Περιπέτειες είχαν να κάνουν ακριβώς ότι έπεσε η διοργάνωση του μέσα στην πανδημία και το μετατρέψαμε από ένα συνέδριο όπως ήταν τα συμβατικά σε ένα πλήρως εξ αποστάσεως. Σε αυτό το συνέδριο λοιπόν έχουμε τα πρακτικά τα οποία είναι ένα δίτομο έργο, καθώς είχε πάνω από 100 προφορικές ανακοινώσεις, είχαμε 2 κεντρικές ομιλίες, είχαμε 7 εργαστήρια, είχαμε 3 στρογγυλά τραπέζια στα οποία είχε κληθεί και παραβρέθηκε η πολιτική ηγεσία και θίξαμε θέματα της εκπαίδευσης, και νομίζω αυτή η έκδοση των πρακτικών συνεισφέρει ουσιαστικά στον διάλογο που έχει ανοίξει στην εκπαίδευση και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στους εκπαιδευτικούς, στους ομιλητές μας, αλλά και την εγγένεια εκπαιδευτική κοινότητα. Φυσικά είναι ελεύθερα διαθέσιμα από την Περιφερειακή Διεύθυνση, από το site, αλλά και έχει πάει στα σχολεία με το email μας. Μάλιστα. Είμαστε εδώ λοιπόν και συνεχίζουμε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Καρτζονάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.